Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Χρόνια σας πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Μπορώ κάποια στιγμή, όταν θα βρεθούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, αν βρεθούμε κάπου, να σας δείξω το κινητό μου τηλέφωνο με όλα τα μηνύματα των φίλων οπαδών του Ηρακλή που με ρωτούν πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε ξεκινούν τα μπαράζ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το καταλαβαίνω, γιατί είναι και των άλλων ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι τα σωματεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που πληρώνουν, ξοδεύουν και φοβούνται ότι ακόμα θα καθυστερήσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μπορούν να κλείσουν μετακινήσεις. Δεν μπορούν να κλείσουν ξενοδοχεία. Έτσι. Δεν μπορούν να κλείσουν γήπεδα. Υπάρχει και αγωνιστικό θέμα, γιατί ο κάθε προπονητής, κύριε Ψαρόπουλε, σου λέει τώρα τι προπονείς να κάνω. Να φορτσάρω γιατί θα παίξω την Κυριακή ή να το πάω πιο χαλαρά γιατί θα παίξω σε δύο εβδομάδες. Καταλαβαίνετε το τι μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς και η ΓΑΜΑ Εθνική επηρεάστηκε από τα δικαστικά δεδομένα. Τα σωματεία έχουν βέβαια το δικαίωμα να κάνουν τις ενστάσεις τους, τις προσφυγές τους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι αύριο η Επιτροπή θα ασχοληθεί καταρχάς με τις καταγγελίες του Άρη Παλαιοχωρίου κατά Ηρακλή και της Νίκης Βόλου κατά Ολυμπιακού Βόλου. Έχουμε ήδη τις εισηγήσεις της νομικής μας υπηρεσίας που θα στηριχθούμε σε αυτήν για να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Και βέβαια θα τους συζητήσουμε κι εμείς. Όπως επίσης και με την απόφαση που έχει δεσμευτεί ότι αύριο θα μας δώσει μέχρι τις 10 το πρωί η Επιτροπή η πρωτοβάθμια της ΕΠΟ για το θέμα του Αστέρα Αμπαλιάζος. Είναι τρεις οι περιπτώσεις ή υπάρχει και τέταρτη για τον Ηρόδοτο? Όχι, είναι τρεις. Ο Ηρόδοτος δεν εμπίπτει. Είναι κάποιοι παίκτες του που τους έχει καλέσει, ένας παίκτης του τον έχει καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας, αλλά δεν έχει καμία επίπτωση βαθμολογική και ούτε είναι πρόβλημα σοβαρό. Να τις δούμε λίγο με τις όσες γνώσεις έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί κυρίως ασχολούνται οι ομάδες και οι νομικές υπηρεσίες της κάθε ομάδος γι' αυτό. Έχετε τοποθετηθεί και τις προάλλες όταν προέκυψε το υπόμνημα, η ένσταση, δεν ξέρω πώς να το πω, του Άρη Παλαιοχωρίου, και είχατε πει δύο πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Ψαρόπουλε. Πρώτον, ότι δεν καταλαβαίνετε το λόγο γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να μην παίξει τα μπαράζ, γιατί έχει το απόλυτο δίκαιο, τερμάτισε πρώτος στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Αύριο να υποθέσω ότι θα είναι κάτι εύκολο για εσάς αυτό το κομμάτι. Ακούστε, πάνω και στις δηλώσεις που έχετε κάνει εσείς ο ίδιος, ρωτάω. Δεν θέλω να κρύβομαι και πολλές φορές παρεξηγούνται και μερικοί με παρεξηγούν. Ναι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή, ένας πρωταθλητής που έχει βγει καθαρά πρωταθλητής, βάσει της προκήρυξης του πρωταθλήματος έχει και έχουμε και την υποχρέωση να τον βάλουμε να παίξει στα μπαράζ. Σωστά. Δεν προβλέπεται από πουθενά ότι ξέρετε ο πρωταθλητής δεν θα παίξει, αλλά θα παίξει ο δευτεραθλητής, γιατί ο πρωταθλητής ενδεχόμενα να μην έχει δικαίωμα ανόδου, που και αυτό πιστεύω θα κριθεί πάλι δικαστικά αργότερα. Επομένως είπα το ξεκάθαρο ότι ούτε ένσταση έχουμε κατά του Ηρακλή καμία που να πούμε ότι θα αφαιρεθούν βαθμοί, άρα δεν θα είναι πρωταθλητής, ούτε αυθαίρετα μπορεί η Επιτροπή να πει ότι ξέρετε ναι μεν δεν είσαι πρωταθλητής, αλλά δεν σε βάζω να παίξεις στα μπαράζ. Άρα η απόφαση που καλείστε να πάρετε αύριο είναι εύκολη και αναμενόμενη, ότι ο Ηρακλής παίζει κανονικά και δεν τίθεται θέμα. Για μένα προσωπικά μιλάω τώρα, έτσι, γιατί έχουμε και μια επιτροπή. Τώρα, επειδή δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θεωρώ ότι αυτά είναι ξεκάθαρα για μένα τουλάχιστον. Αυτή ήταν η θέση μου από την αρχή και δεν θέλω να, ούτε να μην παρεξηγεί κανένας, ούτε είμαι υπέρ ενός ή κατά κάποιου. Το λογικό καταγράφεται, νομίζω, και όποιος έχει τη διάθεση να παρεξηγήσει δεν έχει το λόγο. Αλήθεια, αυτές τις δύο εβδομάδες λύθηκε το μυστήριο για σας το γιατί ο Άρης Παλαιοχωρίου μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που δεν έχει καν έννομο συμφέρον, γιατί όπως έχετε διευκρινίσει σωστά, αν είναι κάποιος να κυνηγήσει εισαγωγικά τον Ηρακλή, θα πρέπει να είναι κάποιος από τις ομάδες που παίζουν στα μπαράζ και όχι ο Άρης Παλαιοχωρίου που τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Ο Άρης Παλαιοχωρίου βέβαια ζητάει με αυτή του την καταγγελία που κάνει. Και λέει απλά ότι κύριε, επειδή αυτή η ομάδα ο Ηρακλής δεν έχει δικαίωμα ανόδου, άρα δεν πρέπει να παίξει στα παράδειγμα, αφού δεν θα ανεβεί έτσι κι αλλιώς.
Καλά, αυτό το λέει χωρίς και κανένα φοβερό επιχείρημα, έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κατέβηκε κανονικά, δήλωσε συμμετοχή, πλήρωσε παράβολο στη Β' Εθνική, μπήκε στους ομίλους του Κυπέλου, οπότε και αυτό δεν στέκει, αλλά εντάξει, το προσθέτω εγώ. Ότι και αυτό θα κρυθεί δικαστικά, αλλά αργότερα. Ναι. Δηλαδή, αν είναι από τα σωματεία τα οποία ανέρχονται στη Β' Εθνική ο Ηρακλής, υπάρχουν ενδεχόμενα κάποιοι που θα προσφύγουν κατά της ανόδου. Μπορεί, μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρουμε. Ναι, μπορεί. Και ενδεχόμενα και ο ίδιος μετά πάλι ξανά. Επομένως, αυτό δεν μας απασχολεί εμάς το σκέλος, γιατί δεν είναι και δικό μας. Η απορία για το Παλαιοχώρι, λοιπόν. Το Παλαιοχώρι απλά σου λέει μήπως και μήπως υπάρχει. Τώρα, όταν κάποιος δικηγόρος έρχεται σε ένα σωματείο και του λέει ότι έχει τύχη, εντάξει, το σωματείο σου λέει ας κυνηγήσω τις όποιες πιθανότητες μπορεί να υπάρξουν. Εγώ δεν κατηγορώ το σωματείο γιατί έκανε αυτό που έκανε. Ναι. Είπα απλώς την άποψή μου και λέω ότι κατά τη δική μου παλιά άποψη ταλαιπωρείται άδικα. Από εκεί και πέρα τώρα, αύριο θα ξεκαθαρίσω αυτά όσον αφορά εμάς, σαν επιτροπή. Μάλιστα. Θα δούμε αυτά τα δύο, θα δούμε την απόφαση της πρωτοβάθμιας. Η υπόθεση Βόλου Νίκη Βόλου πώς έχει ακριβώς, αν θέλετε έτσι για λίγο να μας πείτε. Υπόθεση. Η υπόθεση Βόλου Νίκη Βόλου πώς έχει ακριβώς, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Η υπόθεση είναι για περιπτώσεις που πάλι άμα συζητώντας λίγο και με τους νομικούς μας, αυτό έχει ήδη, από ό,τι μου λένε, τελειώσει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, όταν είχα προσφύγει τότε στο Διαιτητικό Δικαστήριο και δικαίωσε τον Ολυμπιακό Βόλο. Επομένως, θεωρώ ότι μάλλον έχει κρυφθεί αυτό. Μάλιστα. Είπατε κάτι νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, από τη στιγμή που έχει τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, να τρέχουμε στα δικαστήρια. Αυτά όλα δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν στην αρχή. Δηλαδή, ο Ηρακλής συμμετέχει κανονικότατα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Βόλος συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Αστέρας Αμαλιάδας συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ούτω καθεξής, έτσι. Δεν κοιτάω συγκεκριμένες ομάδες. Το βάζω σε γενικό πλαίσιο. Δεν μπορούσαμε κάπως να. Τώρα βάζω και πρώτο πληθυντικό, μπορεί να κάνω και λάθος. Να μην έχουμε τέτοιες εκκρεμότητες για να μην πηγαίνουν τα μπαράζ από αναβολή σε αναβολή. Ακούστε, να ξεκαθαριζόντουσαν δηλαδή πιο νωρίς τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν και θέματα που προκύπτουν κατά την πορεία της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Δηλαδή το Αστέρα Αμαλιάδος δεν είναι κάτι που μπορούσε να το ξέρει κανείς. Αυτό ναι. Μιλάω κυρίως για τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, για το άλλο τύπο ότι είχε ήδη προσφύγει και είχε πάρει απόφαση στο διαιτητικό. Τώρα το γιατί επανέρχεται ένα σωματείο, αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Και ούτε μπορούμε και να το κρίνουμε. Γιατί δεν έχει μάθει να χάνει στο γήπεδο, μάλλον γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι στον τρόπο απονομής του δικαίου και το βλέπετε και στην Α' Εθνική, το βλέπετε και στη Β', το βλέπετε και σε εμάς τώρα. Το είδαμε, ειδικά στον Ηρακλή και πέρυσι το είδαμε και τι θέλουν να κάνουν. Πολλές μέρες καταρχάς δίνουμε προσφυγών. Και εμείς, σαν Επιτροπή, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα τώρα, θα κάνουμε προτάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και για να μειωθούν οι μέρες που δικαιούται η όποια επιτροπή είναι, είτε πρωτοβάθμια είτε εφέσιο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί μία απόφαση της πρωτοβάθμιας θέλει 12 μέρες δικαίωμα το σωματείο έχει, εντός 12 ημέρου να κάνει προσφυγή. Δεν καταλαβαίνω το 12 ημέρο. Καλοκαίρι θα πιάσουμε. Ναι, λοιπόν. Και βέβαια πρέπει να αυξηθούν ενδεχόμενα και αρκετά να γίνουν τσουχτερά τα όποια παράβολα πληρώνει για δευτεροβάθμιο, ούτως ώστε κάθε σωματείο να μην παίζει με αυτή την ιστορία. Να το σκέφτεται αν θα πάει ή όχι, ναι. Ναι, και αν κερδίσει βέβαια να τα πάρει πίσω αν την κερδίσει την προσφυγή. Να τα πάρει πίσω, αλλά να τα χάσει εφόσον κάνει με πιθανότητες που είναι σχεδόν μηδενικές. Με αυτή την έννοια κάποιες προτάσεις θα πάνε από εμάς στην Επιτροπή για να δει στην εκτελεστική της ΕΠΟ, η οποία πρέπει, πιστεύω, να αλλάξει κάποια πράγματα, όπως και οι τρεις βαθμοί τώρα μπαίνουν σε μεγάλων ενδεχόμενα χωράφια. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε τρεις βαθμούς τώρα εμείς δικαιοδοτικών οργάνων, όταν στο εξωτερικό υπάρχει σε πολλές χώρες μόνο ένας βαθμός. Μα γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορούμε τόσες μέρες και εσείς και εγώ που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ να απαντήσουμε στον κόσμο πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε θα ξεκινήσουν τα μπαράζ. Δεν ξέρουμε. Με τα δικαστήρια μπορείς να προβλέψεις. Εγώ σας είπα ότι αύριο θα πω ότι ελάτε την Τετάρτη να κάνω κλήρωση.
Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να γίνει η κλήρωση. Γιατί μπορούσα να μην βάλω και ονόματα και να βάλω πρωταθλητές. Ομάδα Α, ομάδα Β κτλ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ενδεχόμενα θα κάνουμε την Τετάρτη κλήρωση εμείς. Ναι. Αλλά όμως το πότε θα ξεκινήσουμε, έχουμε πει 22. Το πότε όμως θα ξεκινήσουμε, το μόνο που θεωρώ βέβαιο είναι ότι δεν ξεκινάμε 22. Δεν είναι δυνατό. Τώρα μεταξύ μας μάλλον δεν ξεκινάει, έτσι προλάβατε. Δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει. Αν τώρα εγώ πρέπει να περιμένω κάποιες μέρες μήπως γίνει έφεση, ναι. Δεν μπορώ να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα και μετά να έχουμε να γίνει ο χαμός αλλάζοντας αποφάσεις ή όποια δικαστική επιτροπή. Όποτε και να ξεκινήσει. Που 22, όπως μας λέτε, κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το βλέπω. Δεν το υπάρχει βλέπω. Περίπτωση. Θα μπούμε μετά σε διαδικασία να δούμε παιχνίδια Τετάρτες, ε? Λογικά. Αυτό θα συζητηθεί λίγο με τα σωματεία. Ναι. Εάν πρέπει να βάλουμε μία ή δύο Τετάρτες, αν θέλουν, ή αν θέλουν να το τραβήξουν μέχρι πιο πίσω. Σε Κυριακές. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Το 27 Μαΐου δεν είναι αναγκαστικό να τελειώσει, να τελειώσουν τα μπαράζ. Γιατί 27 όχι. Μαΐου κανονικά είναι τελευταία αγωνιστική. Η αγωνιστική μπορεί να είναι 27 Μαΐου, αλλά εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει το πότε θα τελειώσουμε. Σωστά. Το μόνο που σε υποχρεώνει είναι, που λέει μέχρι 15 Ιουνίου είναι η κανονική περίοδος αγώνων. Αλλά και εκεί μπορείς να πάρεις πάλι μια 15 Ιουνίου, μην τους δίνετε ιδέες, κύριε Πρόεδρε. Μην τους δίνετε ιδέες, γιατί βλέπουμε όχι, μέχρι τον Ιούλιο να περιγράφουμε παιχνίδια. Εμείς θα είμαστε μέσα στις ημερομηνίες που θα μας δώσει δικαίωμα, σας είπα, η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι που θέλουμε. Και θα συζητήσουμε τα σωματεία, γιατί αυτά τα ρεπορούνται αυτή τη στιγμή. Όλοι. Δεν τα λέει. Όλοι. Εντάξει, τώρα εμείς θα θέλαμε να είναι πιο ευχάριστα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ταλαιπωρούμε με την έννοια ούτε πληρώνουμε. Ούτε έχουμε τους παίχτες να κάθονται ή να προπονούνται. Τα σωματεία, να οι παίχτες, ο κόσμος που ακολουθούν οι ομάδες από πίσω. Αυτό το πρόβλημα και άρα θα έχουμε μια συζήτηση μαζί σου. Επομένως, αύριο τους μαζεύετε, τους συγκεντρώνετε. Ναι. Παίρνετε τις αποφάσεις σας ως Επιτροπή. Ακριβώς. Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, η κλήρωση. Κλήρωση εκτός ναι. απρόπτου, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Εκτός να έρθει κανένα χαρτί από μια δικαστική επιτροπή και να σου πει. Δεν το αποκλείω. Απαγορεύεται. Δεν το αποκλείω. Και πρεμιέρα ερωτηματικό, έτσι. Δεν λέμε ημερομηνία. Πρεμιέρα. Εγώ ελπίζω το καλό που λέγεται 29. 29 είναι το καλύτερο σενάριο για εσάς. Ναι. Δεν μας παίρνουν ημερομηνίες, σας είπα πριν. Το να πάμε 25 Τετάρτη πρεμιέρα δεν το βλέπω. Δεν θα έχουμε τις ημέρες που θέλει η ομάδα που έχει δικαίωμα η ομάδα να κάνει προσφυγή. Α, πάλι δεν φτάνουν οι μέρες. Φοβερά ναι, δεν φτάνουν. Γι' αυτό φοβερά πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Καλή δύναμη αύριο να ευχηθώ, να πάνε όλα καλά. Καλά, να είστε καλά. Να και... ας ελπίσουμε να λυθούν γρήγορα και να ησυχάσουν άπαντες. Να τελειώνουμε, ναι. Να τελειώνουμε. Ναι, ευχαριστώ ναι. κύριε Ψαρόπουλε. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ καλά, για τον χρόνο σας. Γεια σας. Καλό βράδυ.